Χριστός Ανέστη. Όπως ανέφερα και σήμερα στον Α στην εκπομπή της Κατερίνας, έχω κληθεί και θα παραβρίσκομαι στην στέψη του βασιλιά Καρόλου στις 6 Μαΐου, η οποία πραγματικά θα έχει έντονο χριστιανικό άρωμα, θα περιλαμβάνει πολλά θρησκευτικά κοιμήλια, όπως ο Σταυρός, μύρο το οποίο καθαγιάστηκε στα Ιεροσόλυμα, θράψματα από το Τίμιο Ξύλο, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο Σταυρό της Ουαλίας, τον οποίο θα δουν εκατομμύρια άνθρωποι, μιας και θα μεταφερθεί στο Αβαΐως του Westminster στις 6 Μαΐου. Και τα δύο κομμάτια αυτά έχουν το σχήμα του Σταυρού. Επίσης, ο Κάρλος πρέπει να πούμε ότι έχει τιμητικά τον τίτλο του αρχηγού της Εκκλησίας της Αγγλίας. Και πρέπει να θυμίσουμε τη συγκλονιστική στιγμή στα Ιεροσόλυμα, όπου το λάδι με το οποίο θα χρηστεί τόσο ο ίδιος βασιλιάς όσο και η σύζυγός του έχει καθαγιαστεί στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ το Μάρτιο και θα είναι μέσα σε ένα χρυσό δοχείο με τη μορφή αετού. Πρέπει να πούμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντική η προσφορά και συμβολή του βασιλιά Καρόλου στο Άγιον Όρος. Έχει βοηθήσει την αποπεράτωση μοναστηριών και έχει προσωπική σχέση και πνευματικούς γέροντες στον Άθωνα. Να είστε καλά.